την που προσφέρει το κατάστημα. Χωρίς βέβαια να έχει ούτε τα έξοδα, ούτε τις επιβαρύνσεις που έχει το κατάστημα. Χωρίς να πληρώνει φόρους, χωρίς να πληρώνει υπαλλήλους, χωρίς να πληρώνει λειτουργικά έξοδα, χωρίς τίποτα. Ξεκινήσαμε λοιπόν εδώ και 3 χρόνια μια καμπάνια για την στήριξη, εμείς με έναν διαφορετικό τρόπο από τον δικό σας, για την στήριξη των τοπικών αγορών. Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη ενός εκατομμυρίου 200.000, έχει το ιστορικό και εμπορικό κέντρο, έχει όμως επίσης πολλά περιφερειακά κέντρα τα οποία εξίσου δεινοπαθούν με το εμπορικό κέντρο, το ιστορικό της Θεσσαλονίκης. Ξεκινήσαμε λοιπόν την καμπάνια για την στήριξη των τοπικών αγορών. Αρχικά αυτή την καμπάνια την ξεκινήσαμε με αιτήσεις, τις οποίες μοιράσαμε σε όλα τα καταστήματα, με ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά σποτ, τα οποία μεταδόθηκαν σε σταθμούς και τοπικού και πανελλαδικής εμβέλειας, σε εφημερίδες, με καταχωρήσεις, τις οποίες κάναμε σε εφημερίδες, σε κυριακάτικα κυρίως. Τι μου είναι ότι, λαμβάνοντας χείρα από το συνάδελφο εδώ πέρα στοιχείο, με την ωραία προετοιμασία που έκανε, ότι θα πρέπει να κινηθείτε σε 2 άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι ο άμεσος, η θωράξη της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας, η οποία θα επιτρέψει να μην υπάρξει άλλη διαφυγή χρημάτων εκτός του νησιού. Και ο δεύτερος άξονας στρατηγικής που θα πρέπει να βάλετε, πιστεύω ότι πρέπει να είναι το εισερχόμενο χρήμα στο νησί. Άρα λοιπόν θα πρέπει να κινηθείτε προς 2 άξονες. Ο ένας είναι της ενίσχυσης της τοπικής καταναλωτικής κοινωνίας αγοράζοντας προϊόντα από το νησί και ο δεύτερος είναι να προωθήσετε ένα χαρακτηριστικό τοπικό νησί με μεγάλη ιδιαιτερότητα και ένα πολύ μεγάλο προϊόν και όνομα που διαθέτει στην ανάπτυξη και το όφελος όλου αυτή του προϊόντος της μαστίχας να αποτανθεί είτε σε ειδικές μορφές τουρισμού. Παράδειγμα, μπορείτε να κάνετε σπα με μαστίχα, οτιδήποτε άλλο μπορείτε να φανταστείτε εκμεταλλευόμενο στο προϊόν το οποίο έχετε. Η πρόταση για τη μαστίχα και τα σπα και όλα αυτά τα πράγματα νομίζω ότι είναι αξιόλογες και πράγματα μπορούσαν όλα αυτά να γίνουν. Δυστυχώς όμως έχουμε ένα μεγάλο disadvantage, το οποίο πρέπει να το ξέρετε και εσείς γιατί το έχετε ζήσει. Είναι η επικοινωνία με την υπόλοιπη Ελλάδα. Από εκεί ξεκινάνε και τελειώνουν όλα. Η Χίος υποφέρει από αυτό το μέσο επικοινωνίας με την υπόλοιπη Ελλάδα και πολύ περισσότερο με τη Βόρεια Ελλάδα, που πρέπει να ομολογήσουμε ότι ήταν για ένα διάστημα που υπήρχε το Κεντέρης από τους καλύτερους πελάτες της Χίου. Δυστυχώς από τότε που έφυγε το Κεντέρης, η Χίος είχε απομακρυνθεί από τη Βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να χάσουμε όλο αυτό τον κόσμο που έρχονταν στη Χίο το καλοκαίρι. Για να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα, λοιπόν, ο πρώτος μας στόχος πρέπει να είναι η αναβάθμιση των συγκοινωνιών. Για να σας δώσω να καταλάβετε, αναγκάστηκα να νοικιάσουμε τσάρτερ σαν πρόεδρος συλλόγου γονέων, να νοικιάσουμε τσάρτερ από Θεσσαλονίκη για να ξύλουμε τα παιδιά μας εκδρομή τριήμερο στο τέλος του μήνα στη Θεσσαλονίκη. Γιατί δεν υπήρχαν μέσα. Στην αρχή σκεφτήκαμε τις συγκοινωνίες μέσω Αθηνών, κλειστά τα τέμπη και όλα αυτά. Αναγκαστήκαμε να πληρώσουμε πολλά λεφτά, να φέρουμε αεροπλάνο από Θεσσαλονίκη, να πάρει τα παιδιά και να τα επιστρέψει για να καταλάβετε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Νομίζω ότι για να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα, για να γίνει Χίος προορισμό Σαββατοκύριακου ή και τριήμερου, χρειάζεται πρώτα απ' όλα τα μέσα μεταφοράς. Και δυστυχώς εκεί υστερούμε πάρα πολύ. Θέλω να πιστεύω με την καινούργια συγκοινωνία που ξεκίνησε ήδη από τα μεστά πως θα είναι μια αρχή για να γίνει Χίος ένας χώρος, ένας τόπος προορισμός μάλλον Σαββατοκύριακο. Αυτά είχα να πω και σε γενικές γραμμές με καλύψανε. Κινήσεις του Προέδρου του Επενδυτηρίου Χίου με την Τουρκία. Είναι γεγονός ότι πήραμε το Διοικητικό Συμβούλιο και μια επιχειρηματική ομάδα ανθρώπων και πήγαμε στην Σμύρνη, στο Επενδυτήριο Σμύρνης για σύσφιξη επιχειρηματικών σχέσεων, προτείνοντας στους χιώτες επαγγελματίες να κάνουν έρευνα αγοράς στην Τουρκία και όχι να πηγαίνει η κυρακατίνα και η κυρακαλιόπη στην Τουρκία να ψωνίζει κουρτίνες,
διότι αν πάει και τις πάρει από την Τουρκία η κυρία αυτή που προανέφερα, ενδεχομένως να είναι σκάρτες και να τις μπάσουν στο πρώτο πλήσιμο. Ενώ αν πάει ο Ζανίκος και ψωνίσει ο έμπορος κουρτινών από εκεί κουρτίνες και τις πουλήσει εδώ στοιχείο, αντί να τις πάρει από τον έμπορο το τις τουρκικές πάλι μέσω άλλων περιοχών όπως είναι Αλεξανδρούπολη και τα διάφτα, θα μπορούσε να πάει να έχει μια γνώση επί των κουρτινών και να μην πάθει τη ζημιά. Είναι γεγονός ότι πάντα καυτηριάζω τις μεμονωμένες κινήσεις των ιδιωτών οι οποίοι πηγαίνουν και ψωνίζουν από απέναντι, για τότε τους καυτηρίαζα για έναν και μόνο λόγο ότι παίρνουν μη ποιοτικά προϊόντα και είναι σίγουρο ότι αντί να νομίζουν ότι γελούν τους απέναντι, είναι σίγουρο ότι τους γελούν οι απέναντι. Άρα λοιπόν αυτό δεν ευσταθεί ότι εγώ έστελνα κόσμο, ποτέ δεν το έκανα αυτό. Άλλωστε και οι εφημερίδες οι απέναντι έχουν γράψει για μένα τα χειρότερα αρνητικά που είναι τιμή για μένα αυτό. Πριν δώσω λοιπόν το λόγο σε έναν συνάδελφο, θα ήθελα να ρωτήσω, ναι, ο κύριος Διομήδης, ναι. Θα ήθελα να παρουσίασει ο...